Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα μου ήρθε να πω γιατί είχαμε το σουκουδού χωρίς ε, Ωραγιαμπλέ, χθες του Αγίου Πνεύματος. Καλή δύναμη σε, σε όλους, να μας βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, μπλέ, Λίμπερο 174 ξεκινάμε στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματσίουκης, απέναντί μου του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Καλή εβδομάδα, Μπίλη μου. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο που μα ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Τρόπο επικοινωνία, FM και το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 και το mail μα ανοιχτό, bluelibero.papaki.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να γράψετε, να συζητήσουμε εδώ παρέα. Παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου. Είμαι σίγουρος όσοι βρεθήκατε εκεί περάσατε υπέροχα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Χαμός έγινε με υπέροχη θέα τη θάλασσα και με τα υπέροχα κοκτέιλ και όχι μόνο. Μαζί μας και οι σακούλες αριστοπλάστη για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλε τι διαστάσεις και τι καλύτερε τιμές της αγορά. 17ο χιλιόμετρο Παλαιά Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Σερών 23940-72941 τηλέφωνο και πληροφορίε στο aristoplast.gr Καλησπέρα στον φίλο τον Μπάμπη που μου γράφει κάτι για την Καέρα Κλή. Από σένα το ακούω πρώτη φορά. Καλέ φίλε Ακροατή. Δεν γνωρίζω κάτι. Μπορούμε να ρωτήσουμε, αλλά από σένα το ακούω πρώτη φορά. Μου φαίνεται λίγο κουλό δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα πλέον. Εδώ και χρόνια δεν αποκλείω τίποτα. Και δυστυχώ σε αρκετά τα οποία δεν αποκλείουμε και φαίνονται κουφά ή κουλά, κάποια γίνονται κιόλα. Οπότε και γι' αυτό που μου γράφει, το κρατάω το, το mail σου και θα δούμε. Καταλαβαίνω την κούραση όλων. Μεγάλη ψυχολογική κούραση όλων, όλων μας, όλες αυτές τις μέρες. Ακόμα και αυτό το τρίμερο στα κινητά και στα μηνύματα όλη την ημέρα. Αλλά δυστυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι πάλι να πούμε ουσιαστικό. Και είμαστε σε αναμονή. Σε αναμονή εξελίξεων. Για μένα προσωπικά το έχω καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μήνες ολόκληρους έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στη σεζόν. Τα έχουμε πει, μην γίνουμε πάλι κουραστικοί. Όσοι μας άκουσαν, μας άκουσαν. Δεν ξέρω αν το αυτό που λέει ο λαός κάλλιο αργά παρά ποτέ στην προκειμένη περίπτωση πρώτον γίνει και δεύτερον δώσει μια ουσιαστική λύση στον Ηρακλή. Γεροί να είμαστε, θα έχουμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μπορεί και πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και πλέον δεν μπορώ να πω σε κανένα να κάνει υπομονή, ούτε καν στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή πρέπει να, να τελειώνουμε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξέρουμε πού θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιρικός Ιρακλής, πώς θα υπάρχει, με ποιο τρόπο θα λειτουργεί. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί, γιατί δεν πάει άλλο, πολύ απλά. Δύο μπορούν να γίνουν άμεσα. Τώρα θα είναι μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην επόμενη. Θα δούμε. Το ένα είναι η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, όπου θα το ξαναζήσουμε το έργο, το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ με τον Στέφανο ε, για το πόσα καλοκαίρια έχουμε βρεθεί στο Κατσάνιο, όχι για να δούμε βόλη, αλλά για να συζητήσουμε για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Και από ό,τι φαίνεται θα ξαναγίνει. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από το Γυμναστικό Σύλλογο. Είναι στα σκαριά. Ε, θα το δούμε. Ήταν να έχουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού τώρα που μιλάμε για αυτό το θέμα με το ΓΣ. Ε, δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν ραντεβού συνεχόμενα. Τα σεβόμαστε. Περιμένουμε τις εξελίξεις για να ενημερώσουμε. Συνέλευση γενική στο Κατσάνιο, όποτε γίνει αυτή, από τον Γυμναστικό Σύλλογο για να αποφασιστεί τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Από τη στιγμή που τα βροντάει και τα παρατάει ο Τον Παπαδόπουλο και εξακριβωθεί αυτό και διαπιστωθεί αυτό και ανακοινωθεί αυτό. Γιατί ο ίδιο δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Το καταπληκτικό βέβαια είναι η τέταρτη σε σειρά ανακοίνωση τη προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε Σύντομα θα σα ανακοινώσουμε για τα ραντεβού μα κτλ. Ακόμα περιμένουμε ανακοίνωση βέβαια είμαστε συνηθισμένοι. Το χαρτί το Παπαδόπουλο έχει καεί στον Ηράκλη. Εδώ και μήνε. Και εδώ και μήνε, αν θυμάστε, κάθε μέρα λέγαμε. Λέγαμε όσα λέγαμε. Κράζαμε όσα κράζαμε. Και στο τέλο λέγαμε: Μακάρι να μα διαψεύσετε. Δυστυχώ δεν μα διέψευσαν. Δεν μα διέψευσαν. Να βάλω και το μέχρι στιγμή. Άντε να το βάλω, να γίνω καλό δεν μας διέψευσαν μέχρι στιγμής. Και δεν ξέρω αν θα μπορούν να μας διέψευσουν. Ένα λοιπόν είναι αυτό, να πάρθει απόφαση μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Το ποια απόφαση θα είναι αυτή θα εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα υπάρχουν. Από αυτά που θα προκύψουν. Αν θα προκύψουν και ποιε θα είναι αυτές. Χαματοπικό, Γάμα Εθνική. Κάτι άλλο. Όσο για το Γάμα Εθνική που σημαίνει Football League. Ε, κυκλοφορεί έντονα από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξέρετε. Το έχουμε καταγράψει ότι πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται σε άλλες ομάδες. Είτε είναι από την Κέρκυρα αυτές οι ομάδες. Είτε είναι από αλλού αυτές οι ομάδες που δεν αγωνίζονται στο Super League όπως ο Βόλος. Συγγνώμη που αγωνίζονται σε πιο χαμηλέ κατηγορίε. Αυτή η ομάδα, για παράδειγμα, τη Κέρκυρας πήρε το πρωτάθλημα στη, στη Γάμα φέτο. Για να παίξει δηλαδή ο Ηρακλής με καθαρό αφημί στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Όπως και αν ακούγεται αυτό. Γιατί άλλο είναι να παίρνεις αφημί για να παίξεις Super League, λες δεν βαριέσαι, θα κάνω τα πάντα για να βρεθώ εκεί όπου ανήκω. Και είναι πολύ διαφορετικό βέβαια για να πάρει αφημή για να παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία. Τρίτη τη τάξη κατηγορία πλέον γιατί τα έχουν έτσι πώ θα έχουν κάνει. Είναι Super League 1, Super League 2 και Football League. Η Football League για την οποία μιλάμε τώρα είναι η τρίτη τάξη κατηγορία. Και για αυτό πάλι ποιο να εμπιστευτούμε να συνομιλήσει με τη συγκεκριμένη ομάδα της Κέρκιας ή με πιο οπα... οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε Super League 2 είτε Football League. Να εμπιστευτούμε ποιον. Αυτούς που πήγαν δύο-τρεις φορές στο Βόλο. Και τους κορόιδευε ο Μπέος. Έτσι αποδείχθηκε. Μακάρι να αποδειχθεί ότι δεν τους κορόιδευε και ότι θα συμφωνήσουν. Δεν ξέρω πόσοι ακόμα ευελπιστούν ότι μπορεί να υπάρξει κάτι. Με την περίπτωση του Βόλου εννοώ. Και σας έδωσα και την με τα γραφική είδηση που αφορά τον Βόλο και τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Έτσι την έδωσα να υπάρχει. Γενική συνέλευση λοιπόν, ή αφημή και φούτμπολίγ. Ή και τα δύο ταυτόχρονα για να δούμε τι θα, τι θα γίνει. Να γίνει όμως κάτι, γιατί έχουμε φτάσει 18 Ιουνίου και δεν γίνεται τίποτα. Και κάθε μέρα που περνάει, η καταστροφή στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή είναι τεράστια. Μπορεί και ανεπανόρθωτη. Για παράδειγμα, τι θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά των Ακαδημιών. Για παράδειγμα, η ΚΑΠΑ 19 πήρε το πρωτάθλημα φέτος και πανηγυρίζαμε. Και μπράβο στα παλικάρια και σε όλη την ομάδα. Η ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή ήταν η καλύτερη στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Πήρε το πρωτάθλημα. Πού θα είναι αυτά τα παιδιά σε λίγο καιρό. Πού είναι αυτά τα παιδιά τώρα. Θα κάνουν προπονήσεις. Πει κανείς να δει σε τι κατάσταση είναι τα γηπεδάκια. Τα γραφεία θα παραδοθούν από τη στιγμή που θα φύγει εφόσον φύγει οριστικά ο Παπαδόπουλος. Γιατί ανήκουν στο γάμα σίγμα. Μια τρύπα στο νερό. Μια τρύπα στο νερό. Και σαν σήμερα πέρυσι, λέγαμε για την άνοδο, λέγαμε για το όραμα, λέγαμε για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που έχουμε. Λίγο αργότερα με τον ερχομό του Μηροφορίδη που δεν κοιτούσε άλλη πέρα της πρώτης θέσης. Και λίγο αργότερα με τον ερχομό του τόν Παπαδόπουλου που θα νοικοκύρευε την ομάδα. Και δείτε πού είμαστε τώρα. Γιατί μέσα στη χρονιά όταν τα λέγαμε κάναμε κακό. Φίλε Μπάμπη, επειδή ακούς την εκπομπή συχνά, ποτέ μα ποτέ στην εκπομπή δεν θα πω τι ακούγεται, τι διαδίδεται, τι υπάρχει στο Ράδιο Αρβίλα. Θα πω μόνο αυτά που, που αποδεδειγμένα ισχύουν και το ξέρεις αυτό. Αυτό πάντως το μετέφερα και διαψεύδεται κατηγορηματικά που μου λες και επίσημα μπορώ να πω ότι Βάσει τη επίσημη ενημέρωση που έχω μόλι τώρα, ότι θα προκηρυχθεί άμεσα για την Καέρα Κλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όποιο θέλει μπαίνει και συμμετέχει σε αυτήν. Και για το υπόλοιπο του μηνύματο, επαναλαμβάνω, επειδή είναι κάτι που ακούγεται και τα ακούγεται, ε, δεν έχουν από πίσω προ το παρόν ρεπορτάζ, επιβεβαίωση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το μόνο εύκολο, και το ξέρω ότι δεν το κάνουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Είναι το μόνο εύκολο να καταγράφουμε κάθε μέρα αυτά που ακούγονται και να κάνουμε χαμό. Χαμό του χαμού. Χαμό θα γινότανε, αν καταγράφαμε κάθε μέρα αυτά που ακούγονται. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε για το ποδόσφαιρο, ούτε για τον μπάσκετ, ούτε για το βόλε, ούτε για τίποτα. Και καλύτερα να πούμε κάτι τελευταίοι, αλλά να ισχύει, παρά να πούμε κάτι πρώτη και να μην γίνει ποτέ. Έχει γίνει πολύ μεγάλο δώρο για ακόμα μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρέμος κάνει αυτέ τι δηλώσει. Απλά πλέον υπάρχει και το Facebook, υπάρχει και το διαδίκτυο και γίνεται πολύ μεγάλο δόρος πάλι με όλα αυτά που λέει ότι καταστράφηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Που επαναλαμβάνω δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Τα έχει πει σε δέκα συνεντεύξεις του. Μπορεί να λέω και λίγες. Και για ακόμα μια φορά όλο αυτό το πράγμα παρασέρνει πολλούς καθημερινά στο facebook και γράφουν και γράφουν και γράφουν και γράφουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να επηρεάζεται από αυτό και να γράφει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τα πάντα και θα αρχίσουμε... Δηλαδή είδα μηνύματα σε κάποια φάση να, να λένε σωτήρα, Αντώνη έλα, έλα πάρει την ομάδα. Ο Σωτήρας, ο Αντώνης, ο Ρέμος, έλα πάρε την ομάδα που εδώ και χρόνια κυνηγά τον Ιρακλή στα δικαστήρια. Για να μεταφέρει τα δικά του χρέη στον Τωρινό Ιρακλή. Ο Σωτήρας, ο Αντώνη, έλα πάρε την ομάδα που χρέωσε τον Ιρακλή. Ο Σωτήρας, Αντώνη, έλα πάρε την ομάδα που όταν τρέχαμε στους δρόμους το 10 και το 11 και οι γάμπες μας είχαν γίνει σαν του... ποιο να πω τώρα... Σαν του Σακύρη, τι έχετε δει τι γάμπε του Σακύρη, του Πόσου της τη Λίβρυμπουργου, τέτοιε είχαν γίνει οι γάμπε μα, τραγουδούσε στην Αυστραλία και στην Αμερική και δεν έκανε ούτε μία δήλωση. Ορέμο ήταν. Είχε δυναμική. Που δεν είχε φέρει ούτε μία μεγάλη χορηγία με εκείνη τη δυναμική του. Τον αγαπάει τον Ηράκλειο, ναι. Ήρθε για να βοηθήσει, ναι. Ανέλαβε χρέη, ναι. Προσπάθησε, ναι. Το αποτέλεσμα, ποιο ήταν; Επειδή περνάνε τα χρόνια, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να παίρνουμε ένα στυλό και να λέμε ουοπ, τέλος, τα ξεχνάμε όλα. Δεν τα ξεχνάμε, γιατί τα ζούσαμε κάθε μέρα. Και δεν του φταίμε εμείς που είχε συνεργάτες αυτούς που είχε πολύ καρπος κτλ. Αυτός τους επέλεξε, αυτός τους έβαλε μέσα, αυτοί έκαναν αυτά που έκαναν. Την ξεχνάω ότι στην έντευξη τύπου 99% έχουμε εξηγιανθεί και ένα μήνα μετά έσκασε το φιρμάνι ότι ο Ηρακλής είναι 3 εκατομμύρια μέσα. Δεν το ξεχνάω. Εκεί ήμουνα. Όπως δεν ξεχνάω που κυνηγούσε στα δικαστήρια το συγχωρεμένο το Θόδωρο Παπαδόπουλο και τα είχαν όλα βέβαια, γιατί ήθελε να του φορτώσει στην ΑΕΠ Ηρακλή τα χρέη τα δικά του. Όσο τύρα, έλα τώρα, Αντώνη, να μα αναλάβεις. Δηλαδή, ξεχνάμε εύκολα. Πολύ εύκολα ξεχνάμε. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Δεν μας βγαίνει σε καλό. Και βέβαια αυτό που δεν ξεχνάμε είναι ότι το 10 και το 11 που οι γάμπες μας γίναν σαν του Σακύρη, Ρέμος δεν υπήρχε πουθενά. Που ήταν δική του η Μεγαλομέτοχος ήταν. Δεν ήταν ο Γιάννη Τάκη μεγαλομέτοχος; Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν βγήκε μπροστά. Γιατί φυσικά και αυτό είχε ευθύνη για τα προβλήματα των φακέλων τότε και τι έλλειψει. Άσχετα αν ήταν πέρα και πέρα άδικοι υποβιβασμοί. Ο υποβιβασμός. Και το έχω πει το παράδειγμα όλα αυτά τα χρόνια. Μα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι όταν έχεις ένα σπίτι, συνήθως λέω για το φίλο μου τον Πίλη, απέναντι, το έχω κάνει το σπίτι του, το έχω αγοράσει 100 φορές, για να λέω το παράδειγμα. Αντώνη Ρέμο, όταν έχεις ένα σπίτι και τον δίνεις στο Βασίλη τον Καβαδία να το διαχειριστεί, αλλά το διατηρείς ως δικό σου σπίτι, Είσαι και εσύ ευθύνη που του το άμα ο Μπίλης το κάψει. Φέρε εκεί την παρέα του και τα κάνουνε γης μαδιά Εσύ του τα τα κλειδιά. Και αυτά που λες, τα λες χρόνια. Το αν επηρεάζει ή όχι κάποιους, δεν ξέρω. Επίση, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την τότε ΠαΕ που, όσε φορέ και αν ρώτησα νομικού μου έχουν πει ότι εκείνη η ΠαΕ δεν υφίσταται και έχει διαλυθεί και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τώρα, αν αλλάζει κάτι, γι' αυτό καλό είναι να γίνονται συνελεύσει και να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Εδώ στην ώρα ε, για μπλε στο Λίμπερο 107,4 για να κλείσω το θέμα ρε μου που επαναλαμβάνω δικαίωμα του καθενός είναι άλλοι να του λένε Αντώνη Σωτήρα έλα πίσω άλλοι να εξακολουθούν να μην αλλάζουν την άποψή που είχαν και τότε ο καθένας να λέει την άποψή του είναι, είναι σεβαστό αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε γεγονότα δεν μπορούμε να ξεχνάμε γεγονότα ούτε λαντάνιδες, ούτε παντελίδες, ούτε σαμαβάριδες, ούτε εισιτήρια, ούτε πολύκαρπους, ούτε τίποτα. Ούτε χρέη. Και αυτό που λέει ο άλλος πληρώνει από την τσέπη του. Ναι, πληρώνει από την τσέπη του, τα λεφτά δεν πάνε στον Ινακλή. Πληρώνει από την τσέπη του για να μην πει φυλακή. Είναι ο μόνος, ναι. Αλλά δεν πληρώνει για να πετύχει κάτι ο Ηρακλής. Πληρώνει για να μην έχει προβλήματα ο ίδιος. Και ίσως είναι ο μόνος που το κάνει γιατί οι υπόλοιποι εξαφανίζονται και τις περισσότερες φορές μην τους είδατε και δεν, δεν, δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες περιπτώσεις. Τα λάθη του τα πληρώνει, ναι. Ο Ηρακλής όμως έπαθε ζημιά. Με το ρέμο Μεγάλο Μέτοχο. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Το έχει γράψει η ιστορία. Έγραψε η ιστορία τι παρέλαβε και τι άφησε πίσω του. Έγραψε η ιστορία τι συνεργάτες είχε. Έγραψε η ιστορία ποιου άνθρωπου έβαλε μέσα στην ομάδα. Έγραψε η ιστορία πόσα χρέη δημιούργησε. Έγραψε η ιστορία ότι δεν ασχολιόταν καθόλου όταν ρίχνα τον Ινακλή και δεν βγήκε μπροστά ποτέ. Όταν οι γάμπε μα γίναν σαν του Σακύρι. Αυτά τα έγραψε η ιστορία. Τα υπόλοιπα συζητήσιμα. Αλλά αυτά η ιστορία τα έχει γράψει. Από μόνη της τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Την καλησπέρα μου στο Θανάση που λέει μπρος γκρεμό και πίσω ρέμο. Γεια σου ρε Θανάση, προχωράμε. Α, πριν προχωρήσουμε, να σας ευχαριστήσω όλους, μα όλους που ήσασταν πάρα πολύ πάρα πολύ, εκατοντάδε τα μηνύματά σα. Ε, για τη γιορτή του, του πατέρα που και εγώ και όλοι μας τους αγαπάμε και να τους προσέχουμε και να είναι γεροί. Και με αφορμή τη γιορτή του πατέρα λοιπόν 16 Ιουνίου έκανα μία ανάρτηση στο facebook για το πότε σας πήγε ο πατέρας σας πρώτη φορά στο Καφθατζόγλιο. Είναι βιβλίο μπορώ να γράψω με όλες τις απαντήσεις σας. Σα ευχαριστώ όλου που συμμετείχατε σε αυτό. Έτσι για πλάκα το, το γράψα. Και εξακολουθείτε και γράφετε ε, πολλέ ιστορίε που διηγείται ο καθένα με τον πατέρα του, με το θείο του, μόνο του, την πρώτη φορά που πρώτο είδε Ηρακλή στη ζωή του. Εμένα να είναι καλά, με πήγε το 85 σε ένα Ηρακλής Εθνικό 2-1. Ε, και μάλιστα υπήρχε κι άλλος που έκανε ίδιο ντεμπούτο με μένα εκείνη τη, την εποχή, πριν από αρκετά χρόνια. Όταν ακούτε λίγο παραπάνω μουσική, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας που έχουμε κανονίσει για τηλεφωνικό ραντεβού. Αλλά προς το παρόν δεν είναι εφικτό αυτό. Ε, ο Θανάσης συνεχίζει την τρολιά του. Άμεση επιστροφή Πολύκαρπου στην ΠΑΕ. Ήρα αρντάν, τα μάτια μας πονάν. Ναι, δεν τον έβαλε ο Ρέμος τον Πολύκαρπο, μόνος του ήρθε. Ούτε το Σαμαβάρι, ούτε το Παντελή, ούτε κανέναν. Μόνοι του ήρθαν αυτοί. Δεν είναι λάθη αυτά του, του Ρέμπου. Ξεχνάμε εύκολα, μου φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Να διαβάσω την ανακοίνωση του ομίλου 1899 για την παρουσίαση του βιβλίου για το μπάσκετ του Ηρακλή την 5η, στο Ολυμπιακό Μουσείο. Ο Όμιλο 1899 με ιδιαίτερη χαρά καλεί τους φίλους του φίλου του Ηρακλή αλλά και του φίλου του Μπάσκετ στην εκδήλωση τη παρουσίαση του βιβλίου Ιστορία του Ηρακλή στο Μπάσκετ. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Ιουνίου στι 7 στο Αμφιθέατρο του Ολυμπιακού Μουσείου. Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική προσπάθεια του Ομίλου 1899, η οποία βασίζεται στην πολυετή και ενδελεχή έρευνα του Αλέξανδρου Οικονομίδη και περιλαμβάνει πλούσια στατιστικά στοιχεία αλλά και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ω ομιλητέ αθλητέ που τίμησαν τη φανέλα του Ηρακλή, όπω Κυνηγόπουλο Μούμογλου Μπογασιώτη, Μπογασιώτη, συγγνώμη, Τσουμί Παπαδόπουλο και Χατζιβρέτα. Στον προεξιακό χώρο του μουσείου θα βρίσκεται το κύπελο του πρώτου πανελληνίου πρωταθλήματο που κατέξει ο Ηρακλή το 28 για να μπορούν να το θαυμάσουν αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του οι φίλοι του Ηρακλή. Η μέρα τη παρουσίας είναι παράλληλα και η πρώτη μέρα διάθεση του βιβλίου. Θα δοθεί έτσι δυνατότητα σε όσου παραβρεθούν στο Ολυμπιακό Μουσείο να αποκτήσουν πρώτη το βιβλίο. Πριν την παρουσίαση του βιβλίου, θα προηγηθεί η συνέντευξη τύπου τη ΚαΕ Ρακλή, όπου ο κύριο Δρακόπουλο θα κάνει σημαντικέ δηλώσει. Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχουμε στη χαρά όλη τη οικογένεια του Ρακλή, πιστεύοντα ότι το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην προβολή του μεγαλείου του συλλόγου μα, ο Όμλος 1899. Ουσιαστικά 7 η ώρα θα περιμένουμε τι δηλώσει του Θόδωρου Δρακόπουλου και στη συνέχεια την παρουσίαση του βιβλίου. Θα επιδιώξουμε φυσικά μέσω τη εκπομπή, επειδή είναι πάνω στην ώρα μα, να έχουμε συνδέσει για να τα ακούσετε όλα. Από το Ολυμπιακό Μουσείο. Σήμερα ξεκίνησε και το IRA Camp. Καλή επιτυχία σε όλου! Να πάνε όλα καλά. Οι φωτογραφίε είναι εντυπωσιακέ και μπράβο σε όλου του γονεί που έγραψαν τα παιδιά του στο IRA Camp. Σήμερα πρώτη μέρα ο Τάι μαζί με τον Μαρτσέλο ήταν κοντά στα παιδιά στην πρεμιέρα του, του IRA Camp. Μίλησαν μαζί του. Έρχονται κι άλλοι πολλοί: και ο Δημήτρη Καλατζίδη από το μπάσκετ και ο Κωσοπρόσσαλη από το βόλεϊ και ο Παύλος ο Μποφτις μαζί με τον Πανιώτη από τον α, Στίβο και τον προπονητή τους, τον Γιώργο Τσούγκο, νομίζω ότι την Πέμπτη θα γίνει αυτό. Ε, να το απολαύσετε. Να το απολαύσετε όλοι σας και να περάσετε υπέροχα. Για το μπάσκετ που επαναλαμβάνω άμεσα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Καέρα Κλής, θα προκηρυχθεί αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου και όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει και να συμμετέχει σε αυτήν. Ε, παίζουν διάφορα μεταγραφικά Όρεξη να έχετε. Είναι, είναι καλή η φάση αυτή. Έχει λείψει τον κόσμο. Η μεταγραφολογία. Βέβαια, πάλι θα, θα γίνει ο κακός και θα πω ότι θα κάνουμε υπομονή. Ε, σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που ενδιαφέρουν. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που απασχολούν την ομάδα. Αλλά εμείς, για ακόμη μια φορά, δυστυχώς για τους περισσότερους, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εκτός κι αν κάποιος αθλητής, η ίδια η ομάδα, πούνε ότι ναι, τον θέλουμε. Ή ο αθλητής πει ναι, υπογράφω. Εκεί είναι καταγραφή γεγονότων και φυσικά σας το παρουσιάζουμε. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω ότι καλό είναι να περιμένουμε και τον κύριο Δρακόπουλο που θα μιλήσει την Πέμπτη, σε δύο μέρες είναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά αυτή η συνέντευξη τύπου. Να δούμε τι έχει να μας πει, όλα όσα έχει να καταγράψει για το μέλλον της ομάδος, για την Καέρα κλείς, για την οργάνωση, για τη διοίκηση, για τα οικονομικά δεδομένα, για το αν έχει την ανάγκη συμπεκτών, για χορηγίες, για μάρκετινγκ, για μπουτίγκ, για μεταγραφές, για προπονητή, αλλά για τον προπονητή ο Κώστας Μέξας είναι, για όλα όσα απασχολούν και θα απασχολήσουν την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και πρέπει να φύγει από την αίθουσα ο κύριος Δρακόπουλος έχοντας γεμίσει όλους μας με απαντήσεις για το μέλλον, για το τι μέλη γενέθηκε γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς την επόμενη χρονιά. Δεν μας θέλει σήμερα μπίλη μου, δεν πειράζει. Μηδέν <coughs> στα δύο έχουμε. Το έχω πει πολλές φορές ότι <laughs> για όσε συνεντεύξεις ακούτε όλα αυτά τα χρόνια εδώ και δεν είναι λίγες. Είτε δεν βολεύει, είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν. Τέλο πάντων, εμεί την προσπάθειά μας κάθε φορά την, την, κάνουμε. Στη σημερινή περίπτωση δεν βολεύει προφανώς. Γι' αυτό και τα δύο μαρα ραντεβού, μάλλον τα πάμε για αύριο, γιατί σήμερα δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία, αν και το είχαμε προγραμματίσει από νωρί το, το μεσημέρι. Θυμίζω για τα διαρκεία στο βόλεϊ με τις νέες κάρτες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα εντυπωσιακέ. Ε, η VIP έχει πάνω τον Clayton Stanley, η Silver τον αξέχαστο Νίκο Σαμαρά, ε, το εισιτήριο Blue έχει τον Tom Hoff, το Family τον Αντρέι Κράβαρεκ και τον ανέργον τον Lloyd Ball. Ε, ο κόσμος μπορεί να ενδιαφέρεται, ο κόσμος που ενδιαφέρεται μπορεί να τα προμηθεύεται από το Κατσάνιο, τα ειστήρια διαρκείας. Υπάρχει μια και εδώ προσμονή, δεν θα πω αναμονή, θα πω προσμονή για τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά για να γίνουν αυτές θα το ξαναπούμε ότι πρέπει να συγκεντρωθεί ένα ποσό από τα διαρκείας που η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια στασιμότητα αυτές τις μέρες. Ίσως αν μπορεί κάποιος να βρει μια λογική ότι Αρκετό κόσμο ξεκινά και διακοπέ, μπάνια, ταξίδια από εδώ και από εκεί και είναι λίγο σφιχτά οικονομικά. Αλλά και πάλι αυτοί οι 230 πόσοι είναι που πήραν διαρκεία, θα το ξαναπώ. Του αξίζει συγχαρητήρια γιατί το έκανα τόσο πολύ νωρί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά σε κανένα άθλημα οποιασδήποτε ομάδα. Ψάξτε να το βρείτε. Και έχουμε αυτή την, την προσμονή και για την ανακοίνωση για τον προπονητή και για τους παίχτες που είναι να ανανεώσουν και για τις μεταγραφές που υπάρχουν κάποιες προσυμφωνίες αλλά για να γίνουν συμφωνίες παύλα ανακοινώσει προηγείται το οικονομικό. Ο φίλος μου ο Χαρίλαος γράφει, όχι ο Χαρίτον, άλλος φίλος μου, Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι εκλογέ. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Άλλωστε, όλε οι ομάδε στο παρελθόν, μην ξεχνάμε, με πολιτικέ παρεμβάσει σώθηκαν. Κυριακή, ανεκτέ τράπεζε κτλ. Εκλογέ έρχονται. Χάρη μου, όλε οι υπόλοιπε ομάδε, όπω σωστά είπε, στο παρελθόν με παρεμβάσει σώθηκαν. Στον Ηρακλή δεν υπάρχουν παρεμβάσει. Ποτέ των ποτών. Και εγώ εξακολουθώ και πιστεύω, φαντάζομαι και εσύ ο ίδιο, ή μάλλον να μην πιστεύω, φαντάζομαι και εσύ να μην πιστεύει, σε καμία πολιτική παρέμβαση, σε καμία πολιτική δέσμευση, σε καμία πολιτική υπόσχεση είχα βαρεθεί και κουραστεί να ακούω σχεδόν κάθε μέρα από κάποιου Ηρακλειδή να μου λένε να μην κράζω το Βασιλιάδη γιατί βοηθάει. Να μην κράζω το Βασιλιάδη γιατί είναι κοντά μα. Να μην κράζω το Βασιλιάδη γιατί εμεί είμαστε κοντά του. Να μην κράζουμε το Βασιλιάδη γιατί βοηθάει. Α, το ξαναείπα. Ε, την είδαμε τη βοήθεια. Τώρα μας έχουν ανάγκη. Ναι Κώστα μου, μας έχουν ανάγκη. Και το 10 μας είχαν ανάγκη. Και το 11 μας είχαν ανάγκη. Και το 17 μας είχαν ανάγκη. Ξαναγίνανε εκλογές και στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Γιατί τώρα ο Βασιλιάδης δεν μας είχε ανάγκη. Εκλογές έρχονται. Δεν ξέρει ότι θα φάει την μπούφλα του αιώνα. Εκλογές έρχονται. Όχι, όχι Κώστα μου. Τα είδαμε με, με την πολιτική, τα είδαμε με τις δεσμεύσει, τα είδαμε. Να, να βγούνε οι Ηρακλειδεί που ήταν κοντά στο Βασιλιάδη και λέγανε ε, Υπομονή, ο Υπουργό βοηθάει. Αυτοί να βγούνε να απολογηθούν. Αυτοί να βγουν να μιλήσουν. Πού είναι όλοι αυτοί. Ποιο να βγάλω, το Βασιλιάδη. Πολιτική εκπομπή δεν θα κάνω ποτέ. Όπως δεν έκανα προεκλογική εκπομπή για το θέμα των δημοτικών εκλογών. Άσε που απαγορεύεται, να σου το πω και αυτό, να υποψήφιοι βουλευτές να βγαίνουν αυτές τις μέρες στον αέρα. Πόσο μάλλον σε αθλητικέ εκπομπέ. Ενημερωτικά. Στο λέω. Και αυτή είναι οτροπία ρε παιδιά όλα αυτά τα χρόνια να τους βγάλουμε να μιλήσουν, να τους βγάλουμε να τους πιέσουμε, να τους βγάλουμε να κάνουμε. Ε τους βγάλαμε και τους βγάλαμε και βγήκαν και ξαναβγήκαν και ξαναδήλωσαν. Θέλετε να σας βάλω τις δηλώσεις του Βασιλιάδη. Δεν μπορώ να παρέμβω στο αυτοδιοίκητο. Πάρ τον υποβιβασμό του Ηρακλή. Δεν μπορώ να παραβαρεύω στο αυτοδιοίκητο. Πάρε την παραμονή του Παναθηναϊκού. Μπορώ να παρέμβω στο αυτοδιοίκητο. Πάρε την αναδιάρθρωση. Ο Ηρακλής είναι προσωπικό μου στοίχημα. Γι' αυτό και θα αντισταθμίσουμε την αδικία και θα το βοηθήσουμε με χορηγίες τηλεοπτικές και με κρατικές χορηγίες στο Ιφανέλα, με τρεις. Τις είδατε. Τις είδατε που πήγαμε στη συνέντευξη τύπου τη Παέρα Κλή δύο φορέ και ο Καραντώνη με τον Παπαδόπουλο μα έλεγαν Ο υπουργό βοηθάει. Εφάτε τον τώρα που βοηθάει. Είδα τι ώρα που βοήθησε. Να βγάλουμε πολιτικό στην ώρα για μπλε να μας πει τι, ότι θα βοηθήσει. Χορτάσαμε από τη βοήθεια. Τι, θα μας φοβηθεί, θα τον πιέσουμε και θα, μα, θα μας φοβηθεί. Ε. Και άμα τον βγάλουμε εμείς εδώ στην εκπομπή Μετά θα πει Ω πιέστηκα τώρα Και θα βάλω τον Ιρακλή στην πρώτη εθνική Αυτό πιστεύουμε Τα παραδείγματα δεν μας φτάνουν Δεν σας φτάνουν τόσα χρόνια από υποσχέσεις πολιτικών και υπουργών και δεν ξέρω τι. Δεν μας φτάνουν. Εδώ το 11 κάναμε τα όσα κάναμε και το ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Και θα θορυβηθούν από το μία συνέντευξη που θα δώσουν και θα τους πιέσει οχή. Άσε που εδώ δεν θα βγουν γιατί ξέρουν τι έχουν να περάσουν. Δεν θα είναι καλησπέρα σας τι κάνετε, να σας κεράσουμε ένα σαλεπάκι. Δεν θα είναι εδώ έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν. Άλλο αυτό. Αλλά το ξαναλέω. Το βγάλε του, βγάλε του να μιλήσουν. Βγάλε. Ποιο είναι το νόημα. Να μας πούν τι. Αφού από πράξεις είναι ένα μηδενικό. Δηλαδή θα κάνουν αυτά που δεν κάνανε τόσο καιρό θα τα κάνουν τώρα επειδή έρχονται εκλογές και θα πιεστούν. Το πιστεύουμε ακόμα αυτό. Μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα αυτό. ότι θα έρθει κάποιος και θα βοηθήσει. Ελάχιστες οι περιπτώσεις που, έχουν γίνει, που έχει γίνει συγγνώμη, κάτι τέτοιο. Πολύ μικρές. Ελαχιστότατες. 2011 Πήγε το θέμα στη Βουλή. Ασχολήθηκαν όλοι οι πολιτικοί οι υπουργοί αυτά με χαμό. Τόσε πορείε χιλιάδε κόσμου κάθε μέρα. Πήγε το θέμα στη Βουλή. Τσουπ! Να ο Πιλάβιο κουνάει το χαρτί του. Το είδε, κανεί δεν το είδε. Ρίξονταν τον Ηράκλειο για πλαστογραφία. Πού είναι η πολιτική παρέμβαση, <Τι>... Τρέχα. στα τάρταρα Ηράκλειε. <Τι>... Και μη πάτε μακριά. Βασιλιάδης, εδώ, κύριε Υπουργέ μου, πού είναι, πού είναι αυτά που υποσχέθηκε και έταξε, τα είδατε. Να ξαναβγεί και να κάνει τις ίδιες δηλώσει. Ωραία. Να βγουν και αυτοί που θα είναι στις επόμενη κυβέρνηση να πούνε ότι θα βοηθήσουν να εκτεθούν και αυτοί. Να περάσουν τέσσερα χρόνια, να μην έχουν κάνει τίποτα για τον Ηρακλή. Να πέσει εκείνη η κυβέρνηση. Να έρθει μια άλλη, να βγάλουμε ξανά εκείνου. Να μην κάνουν και αυτοί κάτι για τον Ηρακλή. Ε, όχι ρε, Κωστή. Ποιο είναι το νόημα σε όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι αν βγει κάποιο υποψήφιο πολιτικό εδώ, βουλευτή κτλ., θα ζοριστεί και θα πιεστεί και θα κάνει κάτι για τον Ηρακλή. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό πιστεύουμε. Άσε που σου γράψα κάτι. Διάβασε το. Ότι δεν μπορεί να γίνει. Άσε λέει να τους τα πούνε, να τα πούνε αυτά που είναι και ας εκτεθούν μετά. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Εκτέθηκε ο Βασιλιάδης. Και. Δεν εκτέθηκε. Δεν είπε προσωπικό μου στοίχημα ο Ερακλή. Δεν είπε θα βοηθήσω. Δεν είπε τρει χορηγίε. Δεν είπε τηλεοπτικά. Εκτέθηκε. Και. Ποιο είναι στα Τάρταρα τώρα. Κάλα και ο Βασιλιάς σπίτι του θα πάει. Δεδομένο. Αλλά ο Ερακλή είναι στα Τάρταρα, Κωστή μου. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σκητάλη στου κυρίου Μαρμητόπουλου, στον Τάσο Τρέγια και στον uh, Ζάχο Ντρούλινγκ που ακολουθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, η υπέροχη θέα τη θάλασσα και τις σακούλες Αριστοπλάστ με σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό αριστοπλάστ.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρώτα Θεός, αύριο ελπίζω τα τηλεφωνικά ραντεβού που είχαμε σήμερα να γίνουν πράξη αύριο για να μην μιλάω μια ώρα μόνος μου, δεν είναι ότι ευχάριστο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, καλό βράδυ, να είστε καλά.